Κύριε Φίλη, σήμερα σχετικά με τους συμβασιούχους και την ενδεχόμενη μονιμοποίησή τους. Και το ερώτημα είναι, ανοίγουν πάλι οι πύλες του δημοσίου? Όχι, αλλά καλύπτουμε τις πάγιες ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετηθούν στο δημόσιο. Μήπως μας πάτε σε εκλογές, δεν ξέρω. Ένα λεπτό. Με αφορμή αυτό. Είναι εύκολη αυτή η συζήτηση που λέτε, αυτή η κριτική. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους στην καθαριότητα. Έχουμε. Μα είναι οι άνθρωποι εκεί δουλεύουν με συμβάσεις. Όχι, όχι. Τι σας πειράζει. Τέλος. Να τους κάνετε μόνιμους. Ολοκληρώθηκε αυτό. Αυτό ολοκληρώθηκε. Τώρα πρέπει να πάμε σε μόνιμες λύσεις, διότι όταν έχεις ανάγκη πάγια και διαρκή σε έναν τομέα, δεν μπορεί να κάνεις συμβάσεις. Αλλά αλλάζετε τώρα το προεδρικό διάταγμα για Παυλόπουλου, κύριε Φίλη. Ένα θέμα για παράδειγμα είναι η εκπαίδευση. Ναι. Στην εκπαίδευση παίρνουμε 22.000 αναπληρωτές κάθε χρόνο. Έχουμε ανάγκη δηλαδή στην εκπαίδευση. Έτσι. Θα πρέπει να θέσουμε. Και η κυβέρνηση αυτό το συζητά εν ώψη της εξόδου. Μα μονιμοποιούνται κάθε χρόνο. Όχι, δεν παίρνουν στελέχη εκεί. Όχι, όχι, όχι. 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 Πέρα από τους αναπληρωτές εννοώ. Μη συζητάτε. Δεν υπάρχει μονιμοποίηση προσωπικού εδώ και 10 χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Έχουμε αναπληρωτές. Άρα, όταν είμαστε μια ανάσα για να βγούμε από τη Δανειακή Σύμβαση, μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις, διότι και το ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπως βλέπετε, είναι απρόβλεπτο, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θα θέσει τα ζητήματα αυτά που αφορούν τη στελέχωση του δημόσιου με αξιοκρατικά κριτήρια, βεβαίως. Με σε κάποια ζητήματα θα έχει και ΑΣΕΠ. Ας πούμε, η ιστορία των συμβασιούχων έχει ΑΣΕΠ μέσα. Είναι με την επίβλεψη του ΑΣΕΠ, λέει. Δεν είναι καθαρό ΑΣΕΠ. Είναι με απόφαση του ΑΣΕΠ. Ναι. Είναι με απόφαση του ΑΣΕΠ αυτό. Αλλού έχουμε για παράδειγμα τους ανθρώπους που είναι 19 χρόνια στην εκπαίδευση, 18 χρόνια στην εκπαίδευση. Εκεί τι ΑΣΕΠ να βάλεις με την έννοια του να εξετάσεις τι όταν κάνει. Ναι, αλλά είμαστε σε φάση όταν να διωγγώσουμε το δημόσιο, κύριε Φίλη. Είναι η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση τώρα οικονομικά? Είμαστε σε φάση διαλυμένους τομείς του δημοσίου ή εκεί που υπάρχουν ανάγκες για να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς, να τις ικανοποιήσουμε. Διότι είναι λογικό να δημιούνται προσδοκίες στον κόσμο καθώς βγαίνουμε από τη δύσκολη κατάσταση της Δανειακής Σύμβασης. Μήπως είναι οι προσδοκίες θέλετε να τις δημιουργήσετε εσείς εν ώψη εκλογών? Όχι. Δεν λέω ότι θα γίνουν αύριο εγώ. Όχι, διότι, αλλά θέλετε να δημιουργήσετε όχι, ένα μεγάλο δημόσιο την πελατεία σας στην προεκλογική για να πάτε με καλύτερους όρους στις εκλογές. Αυτό λένε οι επικριτές σας. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Θα υπάρχει ισχυρή επιτήρηση και μετά. Συνεπώς, εμείς δεν κάνουμε του κεφαλιού μας, ούτε κάνουμε το γνωστό παιχνίδι του δικοματισμού Νέα Δημοκρατία Πασόκ που έπαιζε με τους ανθρώπους, με τους ζωισμούς κλπ. Έχουμε ανάγκη και στα νοσοκομεία και στην εκπαίδευση και σε άλλους κοινωνικούς τομείς του δημοσίου. Τα λεφτά θα δώσετε εδώ στους δικαστικούς? Δεν είναι απόφαση. Θα δούμε τι λέει ακριβώς η απόφαση. Αν δεν μπορείτε να πάμε σε επιλεκτική εφαρμογή αυτού του πράγματος, αλλήμον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε, κύριε Φίλη. Καλή σας μέρα.